Καλό μεσημέρι. Είμαι εδώ και γνωρίζω και θα γνωρίσω και θα συστήσω σε όλους εσάς και σε όλες εσάς μια γυναίκα πολύ δυναμική, μια γυναίκα μαχητική, μια γυναίκα η οποία κάθε πρόκληση που εμφανίζεται στο διάβα της, όχι μόνο της κλείνει το μάτι, αλλά είναι εκεί και την κυνηγά και τη θέτει σαν στοίχημα, σαν πρόκληση και εσωτερική. Η Σοφία Ιορδανίδου, έχοντας διαγράψει χιλιόμετρα στο χώρο της δημοσιογραφίας, στην ΕΡΤ, στο ΜΕΓΑ και σε καλούς καιρούς, θα τολμήσω να πω, έχοντας δώσει το δικό της αποτύπωμα, συνεχίζει να μας απασχολεί και σαν καθηγήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και σαν μια γυναίκα που έχει πολλά να μας πει. Θα τα ανακαλύψουμε όλα αυτά, γιατί αν ξεκινήσω να ανοίγω τον πάπυρο με όλα αυτά που έχεις κάνει και συνεχίζεις να κάνεις, Σοφία μου, νομίζω ότι θα τελειώσει η εκπομπή. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθες στο σπίτι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς σας βρήκα. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και ειδικά μαζί σας. Τι είναι η Κρήτη για σένα, αλήθεια? Είναι ένας τόπος με αγαπημένους ανθρώπους. Ξέρεις, εγώ δένομαι με ανθρώπους στον κάθε τόπο. Και ξαναγυρίζω μόνο όταν γνωρίζω κάποιον που τον αγαπώ. Και στην Κρήτη... Αγαπάς. Mm-hmm. Και σε αγαπάνε όμως. Το εύχομαι. Γυρίζεις τόπους, λες, και όντως είσαι ένα πολύ ταξιδεμένο πρόσωπο. Είσαι, δεν ξέρω αν μπορώ να σε πω τυχερή με την έννοια της προνομιούχου προσωπικότητας και γυναίκας, γιατί δεν σου έχει χαριστεί τίποτα. Όλα τα έχεις κυνηγήσει και όλα αυτό που λέμε με το σταυρό μου και με το σπαθί μου και με την αξία μου. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο? Ναι, αλλά δεν είναι και επιλογή. Εγώ δεν πιστεύω στην ελεύθερη επιλογή. Δηλαδή, αυτό έπρεπε να κάνω. Μόνο έτσι ξέρω να λειτουργώ και έτσι λειτουργώ. Δηλαδή, αν κάποιος μου έλεγε «Κάτσε, βρε παιδί μου, στον καναπέ, ξάπλωσε λίγο και ξεκουράσου και άστα τα πράγματα να τρέχουν από μόνα τους». Και πες ότι πείθω τον εαυτό μου να το κάνει. Στα επόμενα 5 λεπτά θα είμαι όρθια και θα ασχολούμαι με το επόμενο. Οπότε δεν είναι θέμα καν επιλογής. Είναι αυτός ο τρόπος που υπάρχω, που ζω. Είναι η ιδιοσυγκρασία μου τέτοια. Αυτό το μικρόβιο, το ερευνητικό της δημοσιογράφου, αυτό που θέλεις να δεις τι συμβαίνει, θέλεις να απαντήσεις, θέλεις να το ψάξεις. Και δεν εφησυχάζεις, δεν λες από την ηρεμία της πολυθρόνας μου ή του καναπέ μου. Είναι κάτι που υπήρχε μέσα σου, γιατί μου μιλάς για ιδιοσυγκρασία. Ήταν όνειρο ζωής σου να γίνεις δημοσιογράφος? Όχι, ποτέ. Καμία σχέση. Εγώ πήγα στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσω λογοτεχνία βασικά, γιατί αγαπούσα πάρα πολύ τη λογοτεχνία. Και όντως το πρώτο μου πτυχίο ήταν αγγλική, ιταλική και γαλλική λογοτεχνία. Μετά πέρασα στη συγκριτική λογοτεχνία και στο θέατρο και από εκεί τελείωσα. Απλά η δημοσιογραφία μου έτυχε στον δρόμο μου. Ναι, προέκυψε, γιατί είχα έναν τρελό φίλο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επέμενε ότι όσο είμαι στη Νέα Υόρκη πρέπει να στέλνω ανταποκρίσεις για την εφημερίδα του. Και το έκανα χωρίς να συνειδητοποιήσω πού θα με οδηγήσει αυτό. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή. Η πρώτη μου συνέντευξη ήταν με τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο. Η πρώτη φορά που κράτησα στυλό και μπλοκάκι στο χέρι μου. Ήτανε μια πολιτική, μια βαθύτατα πολιτική συζήτηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο. Και ένα πρόσωπο, ας πούμε, για την πρώτη σου συνέντευξη που στεκόμαστε τώρα, ένα πρόσωπο το οποίο γνώριζες πριν, δεν γνώριζες, και η βαρύτητα του λόγου και αυτόν που θα γράψεις, αυτόν που θα πεις, δεν σε άγχωσε? Δεν είπες τώρα, Σοφία, τι κάνουμε, για μισό λεπτό? Ναι, αυτό ήταν το μόνο που δεν με άγχωνε, γιατί αγαπούσα πάρα πολύ τη χρήση της γλώσσας από μικρή. Δηλαδή τα νέα ελληνικά και η έκθεση και τα αρχαία ήταν τα αγαπημένα μου. Σε ενέπνεαν. Ναι, δηλαδή το υποκείμενο στην πρώτη σειρά μέχρι να φτάσουμε στο αντικείμενο στην 8η-1η. Σε αγαπώ. Ήταν για μένα ένας αγώνας δρόμου, ένα στοίχημα. Ναι. Μια ισορροπία όταν τα βλέπεις όλα και όταν τα ακούς και σωστά, έτσι. Ναι, τώρα πια έτσι το βλέπω κι εγώ. Αλλά δυστυχώς τώρα άλλαξε το τοπίο. Οπότε αυτό ήταν το μόνο που δεν με ανησυχούσε. Περισσότερο ήταν αν ξέρω καλά το θέμα, αν μπορώ να σταθώ απέναντί του. Μιλούσαμε για ελληνοτουρκικές σχέσεις το 1981-82. Για μένα αυτό ήταν περισσότερο. Αλλά άπαξ και πήρα το βάπτισμα, μετά ήταν για μένα. Έγραφα μετά συνέχεια, έστελνα ανταποκρίσεις και φυσικά μπήκα στη Φωνή της Αμερικής, όπου έκανα ραδιόφωνο, εκεί έμαθα ραδιόφωνο.
ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες που ζούσαν στην Αμερική και δούλευαν στην Αμερική. Εκεί πια ανοίξανε πάρα πολλοί οριζοντές μου, γιατί γνώρισα πολύ σημαντικό κόσμο, πολύ ωραίους ανθρώπους. Διαπιστευμένη στο Λευκό Οίκο. Διαπιστευμένη στο Λευκό Οίκο. Αυτό είναι κάτι δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο θέλει πολλή δουλειά, θέλει ταλέντο, θέλει λίγο απ' όλα. Τι θέλει, και πείσμα. Ναι. Λίγο πείσμα το θέλει. Έχεις μπόλικο πείσμα, νομίζω, όμως. Απλά αν πιστεύω σε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα με σταματήσει εύκολα κάτι. Θα πρέπει να φτάσω εκεί που πιστεύω. Έτσι, αν δεν το πιστεύω, δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν αγωνίζομαι για όλα τα πράγματα στη ζωή. Αλλά για κάτι που θέλω πάρα πολύ, εντάξει, τότε ήμουνα και πολύ μικρή, είχα φύγει από τη Θεσσαλονίκη, λίγο κυνηγημένη ψυχολογικά, όχι ούτε από την οικογένειά μου, ούτε από τους φίλους μου. Ήταν όλοι δυστυχισμένοι που έφυγα, θα έλεγα. Αλλά έφυγα μέσα σε ένα κλίμα, πρέπει να φύγω από εδώ, να ανοίξω τα φτερά μου, να αλλαγή. Αποδείξω ότι μπορώ περισσότερα από αυτά που μου δίνεται η δυνατότητα να κάνω εδώ. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήταν όλα αυτά. Δηλαδή σήμερα δεν θα με εντυπωσίαζε καθόλου να διαπιστευθώ στο Λευκό Οίκο ή να... τότε όμως ήταν μια πρόκληση, ήταν ένα στοίχημα. Ήμουν 20 χρόνο παιδί, έτσι, δεν ήμουνα. Ήμουν πολύ μικρή, 22. Και το έκανα και έκανα όλη την κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας και έστελνα ανταποκρίσεις κτλ. Πώς ένιωθες και πώς αντιμετώπιζαν γύρω σου? Γιατί όταν είσαι νέα, είσαι εμφανίσιμη, έχεις αυτό το ταπεραμέντο, δεν νομίζω να είναι και τόσο εύκολο και να σε βλέπουν. Λίγο με στραβό μάτι θα σε κοίταζαν. Δεν το πρόσεξα ποτέ μου. Δεν είχα χρόνο να κοιτάξω τώρα. Γίνεται χαμός, δεν είναι... Δεν επηρεάζεσαι. Και δεν είναι και φιλικό περιβάλλον. Δεν είναι να πεις είμαι στο Ηράκλειο και με είδε ο γείτονας που ανέβηκα και θα μου πει. Εκεί δεν ξέρει κανένας κανέναν. Δεν έχω τέτοιες εικόνες δηλαδή. Γιατί δεν γνωριζόμασταν. Δεν ήμουν γνώριμη με όλο αυτόν τον κόσμο που με είδε 20 χρονών να ανεβαίνω ή να κάνω κάτι σημαντικό. Δεν έχω τέτοιες μνήμες. Δεν έχω μνήμη δηλαδή του κάποιος. Εγώ ήμουν πολύ προσιλωμένη σε αυτό που έκανα και το έκανα και τέλος. Τίποτα άλλο. Και προχωρούσα γιατί παράλληλα σπούδαζα, δούλευα. Δεν ήμουν, δηλαδή δεν είχα το χρόνο να ασχοληθώ full time, με πλήρη απασχόληση δηλαδή. Μόνο στη δημοσιογραφία, έτσι. Είχα πολλά ανοιχτά μέτωπα στη Νέα Υόρκη τα 10 χρόνια που έμεινα. Πολλά ανοιχτά μέτωπα, πολλές φιλίες είχες. Είχες ανθρώπους που να ξέρεις ότι θα τελειώσεις τη δουλειά σου, θα πάρεις ένα τηλέφωνο, θα μιλήσεις, γιατί όταν η δική σου είναι στην Ελλάδα, κάπου μόνη σου δεν ένιωσες. Όχι, ποτέ. Ούτε δευτερόλεπτο. Οπουδήποτε και να ήμουν, όποια στιγμή και να θυμάμαι τον εαυτό μου, δημιούργησα πάντα σχέσεις καρδιάς, σχέσεις αλήθειας και δεν ένιωσα ποτέ μόνη, ποτέ, ποτέ. Έχεις προδοθεί. Μεγάλες κουβέντες τώρα έχω προδοθεί. Δηλαδή υπάρχει και άνθρωπος έχεις που να μην πληγωθεί, νιώθει. Έχεις πληγωθεί, πρέπει, παιδί μου. Γιατί για σχέσεις αλήθειας μιλάμε, αλλά το να είμαστε εμείς ειλικρινείς απέναντι σε ανθρώπους δεν είναι αυτονόητο ότι και εκείνοι θα μας ανταπαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Ναι, απλά θέλω να πω ότι είναι πολύ υποκειμενικές έννοιες αυτές. Και υποκειμενικά συναισθήματα. Δηλαδή, μπορεί εγώ να νιώθω προδομένη από έναν άνθρωπο και αυτός να λέει: μα εγώ σου έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και δεν κατάλαβες, είτε είναι φιλία, είτε είναι πιο προσωπική σχέση κτλ. Ναι, ένιωσα απογοήτευση, βεβαίως ένιωσα. Και θυμό ένιωσα και πίκρα ένιωσα, αλλά προχωρώ. Ευτυχώς. Έχω μπροστά μου το φως που με τραβάει. Με ελκύει συνεχώς το φως. Δεν με ελκύει το σκοτάδι, οπότε οτιδήποτε με στενοχώρησε, οτιδήποτε με δηλητηρίασε, οτιδήποτε με πίκρανε, το αφήνω πολύ γρήγορα πίσω. Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου. Μηχανισμός. Ναι, μηχανισμός ίσως, γιατί δηλαδή και αυτό το διαπιστώνω στην πορεία, όχι ότι το ήξερα από πάντα. Δηλαδή οι ευχές μου έχουν να κάνουν πάντα με φως. Εγώ πάντα έτσι βλέπω προς το φως. Άρα αυτό λέω είναι καλό σημάδι, οκ. Okay. Δεν με τραβάει το σκοτάδι, με τραβάει το φως. Ακόμα και στις δυσκολίες, ακόμα και στις αλλαγές, τις σημαντικές αλλαγές, να αλλάξει το επαγγελματικό σου πλάνο, ο χώρος που είσαι. Καμιά φορά η συνήθεια ή εκεί που βρισκόμαστε και συνηθίζουμε και έχουμε βρει τους ρυθμούς μας, όταν αλλάζει,
μας στεναχωρεί, μας βγάζει από τα νερά μας. Ναι. Το έχεις νιώσει αυτό? Εγώ δεν έχω τέτοια συναισθήματα καθόλου. Μπορώ να σου πω ότι είναι η πρώτη φορά που είμαι 9 χρόνια σε μια δουλειά, στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου δηλαδή. Συνήθως στα 5-7 χρόνια έχω φύγει. Ναι, έχω φύγει. Βαριέσαι εύκολα? Όχι. Δεν είναι ότι βαριέμαι εγώ εύκολα. Η ζωή μου τα έφερνε έτσι πάντα, να βρίσκομαι σε ένα άλλο πεδίο, σε ένα άλλο τοπίο. Μπορεί να είναι παρεμφερή, να είναι συναφή, να είναι κοντινά, αλλά είναι άλλα. Έχω κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα στη ζωή μου. Από σερβιτόρα στο εστιατόριο που όλοι οι πελάτες ήθελαν να κάτσουν στο Sofia Station, γιατί το έκανα με αγάπη, μέχρι, τι να πω τώρα, υπεύθυνη προεκλογικών καμπανιών και οτιδήποτε. Έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου και διαφορετικά. Βιοποριστικά, από ανάγκη να το ζήσω και αυτό, από πρακτικούς τεχνικούς λόγους, για να μην πεινάσεις, ή γιατί ήθελες έτσι κι αλλιώς να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, να διευρύνεις τους ορίζοντές σου? Όχι, 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 δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα έμενα κάπου εάν μου δινόταν η ευκαιρία. Αλλά για κάποιους λόγους τελείωνε, ολοκληρωνότανε μια πορεία. Ολοκληρώθηκε η πορεία της Νέας Υόρκης, που κανένας δεν πίστευε ότι θα φύγω από εκεί. Γιατί δίδασκα στο πανεπιστήμιο, είχα συμβόλαιο με τη Φωνή της Αμερικής, δηλαδή δούλευα σε ένα κρατικό μηχανισμό. Είχα ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί ένας άνθρωπος. Ζούσες το όνειρο, όπως λέμε. Ναι, εγώ δεν ζούσα κανένα όνειρο, έτσι. Απλά ζούσα την πρόκληση. Αυτό που κάποιος άλλος θα θεωρούσε αδιανόητο να φτάσει, εγώ το ζούσα σαν να μην ήταν τίποτα. Το ζούσα και το τέλειωνα. Είχα λοιπόν τη δυνατότητα και να μείνω στο Πανεπιστήμιο και να μείνω στη Φωνή της Αμερικής ή να μεταπηδήσω σε ένα σωρό άλλα πράγματα, γιατί στο μεταξύ, επειδή ήμουνα και ένα κοινωνικό on, ναι, τέρας ζωών, είχα κόσμο, είχα πολύ κόσμο στη Νέα Υόρκη. Όμως μέσα σε μια νύχτα το αποφάσισα να φύγω, όταν η Ελλάδα κέρδισε τη Ρωσία στο μπάσκετ και κάηκε όλη η χώρα εδώ, ήταν νομίζω η αφορμή, λέω όχι. Το ταρακούνημα, η αφορμή, ναι, είπες. Ναι, είπα η αφορμή γιατί δεν το ήξερα, δεν ήξερα ότι θα φύγω. Αλλά γύρισα στην Ελλάδα για μια εβδομάδα, έπεσα πάνω στην Πανσέλινο και στη νίκη της Ελλάδος που κάηκε όλη η Θεσσαλονίκη και λέω με συγχωρείτε πάρα πολύ, κάτι κάνω λάθος. Γύρισα, τα πούλησα όλα και έφυγα. Είναι αυτή η φλόγα που λογικά θα υπήρχε μέσα σου και ζωήρεψε και ζωντάνεψε μετά από αυτή την αφορμή που μας έπρεπε. Εννοείται, εννοείται, γι' αυτό είπα αφορμή. Δεν θα έμενα εκεί για πάντα, με τίποτα. Και έφυγα. Ποια είναι η γνώμη των έξω για εμάς? Α, δεν ξέρω. Δεν αυτό ξέρεις. Πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον άλλο. Τους έξω. Κάποιοι φοβούνται το βλέμμα μου. Τι πράτης. Κάποιοι φοβούνται το βλέμμα μου όταν επικεντρώνεται, ίσως λίγο αρνητικά. Κάποιοι φοβούνται και τρέμουν το ένστικτό μου. Και κάποιοι με αγαπούν και με πιστεύουν. Και διαφορετικά πράγματα. Ακούω δηλαδή έτσι. Από... Και αυτά που λέω τώρα είναι γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή μου. Δηλαδή ήθελε να με απολύσει ο διευθυντής μου γιατί το βλέμμα μου τον ενοχλούσε. Καταλάβαινε ότι τον κοιτούσα επικριτικά όταν έλεγε αυτά που έλεγε στη σύσκεψη. Όντως τον κοιτούσες? Δεν το ήξερα. Εγώ σε ρώτησα αν το ανακάλυψα. Προφανώς. Αλλά εγώ δεν το καταλάβαινα. Το ανακάλυψα όταν μου το είπε. Είσαι άνθρωπος που μπορεί να κρύψει αυτό που νιώθει, γιατί όχι, τα μάτια, με αυτό που σκεφτόμαστε και με τη γλώσσα του σώματος που λέμε, είναι κάτι το οποίο δύσκολα δουλεύεις για να μην σε προδώσει με την έννοια να μην αποκαλυφθείς αυτό που πιστεύεις. Γιατί δεν χρειάζεται να πεις κάτι, ακόμα και αν διαβάσουν το πρόσωπό σου, μπορεί να καταλάβεις τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις, τι αισθάνεσαι και εν πάση περιπτώσει ποια είναι η άποψή σου. Ναι, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, αλλά σίγουρα είμαι ανοιχτό βιβλίο. Δηλαδή, θα σου πω μόνο ότι η μητέρα μου, όταν με έβλεπε στις ειδήσεις και καληνύχτιζα τον κόσμο, ήξερε επακριβώς τι μου συμβαίνει και χτυπούσε το τηλέφωνο με το που έβγαινε από το στούντιο. Τι έχεις, παιδί μου? Να ξέρεις ότι και άλλες μανάδες το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω αν είναι χάρισμα το μητρικό ένστικτο της Ελληνίδας. Νομίζω ότι η έκφρασή μου, τα μάτια μου, ίσως το χαμόγελο αν είναι λυπημένο, γιατί πάντα χαμογελούσα,
Και εξάλλου δεν προσπαθώ και να κρυφτώ. Δεν έχω χρόνο για τέτοια. Δεν με απασχολεί καθόλου το να κρύψω τα συναισθήματά μου. Αυτό που με απασχολεί πάντα είναι πώς θα ξαναγυρίσω στο φως. Και το λέω συμβολικά το φως. Δεν είναι δηλαδή... Mm-hmm. Είναι το φως της ψυχής. Δεν θέλω να δηλητηριάζομαι, δεν θέλω να κυριαρχεί το δηλητήριο μες στην ψυχή μου. Οπότε αυτό είναι που με απασχολεί περισσότερο. Κατά τα άλλα, δεν έχω χρόνο. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να ασχοληθώ με οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι και κάτι που φοβάσαι. Αν σε ρωτούσα ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος, είναι να μην μολυνθείς και να μην χάσεις το δρόμο σου προς το φως, όπως το λες συμβολικά. Μακάρι να το ήξερα. Τι προφανώς φοβάται η Σοφία? Προφανώς θα είναι διάφορα πράγματα που φοβάται η Σοφία, γιατί δεν είναι ατρόμητη. Είναι μια γυναίκα που παλεύει μόνη όλη της τη ζωή, που δεν ήταν ποτέ μέρος ενός κόμματος, που δεν ανήκε ποτέ σε καμία ομάδα. Ενώ θα μπορούσες, Σοφία, να το κάνεις. Σαφώς θα μπορούσα. Δεν το πίστεψα ποτέ. Δεν ήταν ποτέ ισχυρό κίνητρο. Γενικώς η Σοφία δεν ανήκει. Και αυτό φοβίζει τους οποιουσδήποτε, τους stakeholders, τους συνομιλητές, τους παράγοντες. Ναι. Και γενικά είμαι και άνθρωπος που παίρνω ρίσκα, που κάνω πράγματα. Οπότε όταν ο άλλος δεν ξέρει από πού να σε πιάσει, από πού να σε στριμώξει, είναι δύσκολο. Και γι' αυτό βρέθηκα και πολλές φορές σε αυτή τη δύσκολη θέση να ολοκληρωθεί και βία πολλές φορές, κάποιες φορές, η συνεργασία. Αλλά η ζωή, δεν ξέρω, έχει άλλα σχέδια για μένα. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, σε φίλους, πρώτη φορά δημόσια. Η πρώτη φορά που έκανα αίτηση για κάτι είναι το πανεπιστήμιο. Η πρώτη φορά που χρησιμοποίησα τα πτυχία μου είναι το πανεπιστήμιο. Και ήμουνα ήδη μιας ηλικίας, δηλαδή. Ποτέ στη ζωή μου δεν έκανα αίτηση για να πάω κάπου. Πρόκειπτα. Ποτέ δεν ζήτησα. Ποτέ δεν ποτέ. Κρατάω το ποτέ. Και θα σε παρακαλέσω να μείνεις λίγο ακόμα μαζί μου μετά από μια μικρή, σύντομη διακοπή. Mm-hmm. Μετά τις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, εδώ που μας αφήσατε. Με τη Σοφία Ιορδανίδου λοιπόν συζητάμε και ανακαλύπτουμε πτυχές της ζωής της. Όλα αυτά τα συνταρακτικά που εμείς τα ακούμε συνταρακτικά, εκείνη μας τα μεταφέρει και μας τα περιγράφει με ένα πολύ πολύ ανθρώπινο, πολύ απλό, πολύ φυσιολογικό τρόπο και όντως μας εκπλήσεις. Σε πρόκληση δέμα σας. Σε τοξικές θέσεις πάλι δεν λυγίζεις. Τι ακριβώς είναι αυτό το μαγικό που καταφέρνεις και κάνεις και προχωράς και σε κάθε στόχο που θέτεις είσαι εκεί με το σπαθί σου, όπως ξεκίνησα να λέω εγώ, Σοφία Ιορδανίδου, και τα καταφέρνεις. Πες μας λίγο, δώσε μας μια συμβουλή, γιατί μεταξύ των άλλων μας παρακολουθούν και πολλά νέα παιδιά στον χώρο της δημοσιογραφίας, πολλά παιδιά, πολλοί άνθρωποι, ανεξάρτητα από το τι ηλικία έχουν, που θέλουν αυτά τα μυστικά επιτυχίας, θέλουν αυτές τις συμβουλές επιτυχίας. Αλήθεια, μπορούμε να δώσουμε συμβουλές επιτυχίας? Ναι, σίγουρα μία εγώ μπορώ να τη δώσω. Ποια είναι αυτή? Η αξιοπιστία. Θέλει πάρα πολύ χρόνο στη ζωή να χτίσεις ένα προφίλ αξιόπιστο προς τους άλλους, ανεξάρτητα από το τι δουλειά κάνεις. Πολύ περισσότερο στη δημοσιογραφία, δεν το συζητώ. Γιατί σκέψου να σε διαβάζει ο άλλος και να μην σε πιστεύει. Τι νόημα έχει, δεν υπάρχεις. Μπορεί πολύ προσωρινά και για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρχεις ως προβολέας, ως κάτι. Αλλά αυτό χάνεται πολύ γρήγορα. Ενώ ένα αξιόπιστο προφίλ που έχεις χτίσει μέσα από πάρα πολύ κόπο στη ζωή σου, αυτό μένει και σε συντροφεύει και είναι και πολύ δύσκολο να το κρατήσεις μετά. Άρα η μία συμβουλή που ανεπιφύλακτα θα έδινα προς πάσα κατεύθυνση και ανεξαρτήτως επαγγέλματος είναι η αξιοπιστία. Και ως σύντροφος αν είσαι αξιόπιστος και ως συγκάτοικος, φίλος, συγγενής, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να λέει κάποιος αυτό που εννοεί και να εννοεί αυτό που λέει και σε ένα βαθμό να είναι και τεκμηριωμένο, να είναι αξιόπιστο, γιατί αυτό νομίζω χαρίζει πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα από την αξιοπιστία, η οποία έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Αν ένας άνθρωπος στην προσωπική του ζωή, στην ιδιοσυγκρασία του, δεν είναι αυτό ενταγμένο και κουμπωμένο, δύσκολα θα μπορεί να το εφαρμόσει στον επαγγελματικό του χώρο, στις φιλικές ή όποιες άλλες κοινωνικές συναναστροφές, έτσι δεν είναι?
Πρέπει να το έχεις για να μπορείς να το μεταφέρεις. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτό που το πιστεύω ακράδαντα και μπορώ να το δώσω όχι τόσο σαν συμβουλή, ως μια πραγματικότητα, ως μια κατάκτηση. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω να μπορεί κάποιος να συμβουλέψει σε κάποιον άλλον πώς να είναι στη ζωή του. Δεν είναι τόσο απλά πράγματα αυτά. Πρέπει να έχεις άστρο για να κάνεις βήματα μπροστά, για να πηγαίνεις προς το φως. Πρέπει να έχεις το ταλέντο, τη στόφα. Εγώ το είπα πριν και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Δεν πιστεύω στην ελεύθερη βούληση. Δεν πιστεύω ότι εγώ είμαι αποτέλεσμα των ελεύθερων επιλογών μου. Εγώ είμαι αυτό που είμαι γιατί δεν μπορώ να είμαι τίποτα άλλο. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω πώς να το είμαι. Είσαι εσύ. Ναι, είμαι αυτό το πράγμα. Αυτή η ιδιοσυγκρασία που παίρνει ρίσκα, που πέφτει στη φωτιά, που η μαμά μου από μικρό παιδί μου έλεγε «Βλέπεις τη φωτιά, σου λέω καίει και πέφτεις μέσα, καίγεσαι και μετά μου λες μαμά καίει». Δηλαδή δεν είναι πράγματα αυτά που μπορεί να τα επηρεάσει εύκολα ένας εξωτερικός παράγοντας. Είναι ενδογενή στοιχεία από τα οποία αποτελείται το είναι μας, έτσι. Οπότε πόσες φορές μου είπανε «Μα αν εσύ ήθελες δεν θα ήσουν, ξέρω εγώ». Λέω «Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι κάτι άλλο, γιατί την ίδια στιγμή που θα το αποφάσιζα ότι από εδώ και πέρα θα είμαι αυτό, για παράδειγμα μια επιτυχημένη ηθοποιός, λέω τώρα, ή μια επιτυχημένη δημοσιογράφος του διεθνούς Βεληνικούς, δεν θα μπορούσα. Μια επιτυχημένη σύζυγος ή σύντροφος ενός πολύ πολύ μεγάλου ονόματος, που εκεί αυτομάτως επισκιάζεται ως ένα βαθμό η προσωπικότητα μιας γυναίκας. Είναι αλλιώς να λένε η γυναίκα του τάδε, με σεβασμό βέβαια, και είναι αλλιώς να λένε η τάδε. Το ένιωσες ποτέ αυτό? Όχι. Δεν το ένιωσα ποτέ αυτό, γιατί δεν μου το έφερε μπροστά αυτό το δίλημα η ζωή. Δεν μου το έφερε μπροστά αυτό το δίλημα. Αλλά και πάλι θα σταθώ σε αυτό που είπα, ότι εγώ όσες προσπάθειες και να κάνω να συμβιβαστώ, να γίνω πιο φιλική με το σύστημα ή κάτι που δεν μου πάει εσωτερικά, όσες προσπάθειες και να κάνω, θα κλωτσήσεις πάλι. Νομίζω ότι είναι ανεπιτυχής. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν από μακριά μέχρι ποιο βαθμό εγώ... Αυτό ήταν μια έκπληξη για μένα. Δηλαδή ήμουν διευθύντρια επικοινωνίας του Μέγκα και δεν με πλησίαζαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν σύριαλ, εκπομπές. Και έλεγα, γιατί άραγε δεν με πλησίαζαν? Όχι, ήξεραν ότι προφανώς το εκπέμπει το βλέμμα μου, αυτά που λέω, αυτό που είμαι. Είσαι φυσιογνωμίστρια. Κόβεις φάτσες. Εγώ όχι, αλλά φαίνεται ότι οι άλλοι ναι. Και ας πούμε, μου δημιουργούσε μια έκπληξη αυτό το πράγμα. Αλλά στην πορεία κατάλαβα ότι οι άνθρωποι ξέρουν που απευθύνονται. Και μέχρι που τους παίρνει. Ναι, ξέρουν τι κάνουν γενικώς. Ξέρουν την αγορά, είναι προσεκτικοί, ξέρουν που εκτίθενται, που δεν εκτίθενται κτλ. Και αυτό δεν ήταν η πρώτη φορά που το συνάντησα αυτό. Το συνάντησα και αργότερα και στην πολιτική ζωή και αργότερα. Δηλαδή οι άνθρωποι με εμπιστεύονται, ναι, με εμπιστεύονται γιατί είμαι καθαρός ουρανός. Και αξιόπιστη. Αλλά και αξιόπιστη, ναι, γιατί αυτό που λέω το κάνω και αυτό που κάνω το λέω. Αλλά δεν θα μου ανοιχθούν για πράγματα που ξέρουν ότι δεν είναι του χαρακτήρα μου. Τέλος. Δηλαδή είναι καθαρό το πλαίσιο μέχρι που μπορεί να μου... Mm-hmm. Και ξεκάθαρο. Ναι, να μου ανοιχτεί κάποιος. Έχεις κάνει λάθη? Τα γράφω συνεχώς τα λάθη μου και προχωρώ. Μαθαίνεις από αυτά λοιπόν. Ναι, εντάξει. Αλίμονο. Ποιος άνθρωπος δεν κάνει λάθη? Αλλά εγώ δεν θέλω να τα λέω και λάθη, να σου πω την αλήθεια. Αλλά... Γιατί για μένα δεν υπάρχει ούτε σωστό ούτε λάθος. Υπάρχει αυτό που γίνεται και οι συνέπειες που έχει. Για το κάθε τι που κάνουμε, πληρώνουμε συνέπειες. Υφιστάμεθα συνέπειες. Δηλαδή, δουλεύω όλη την ημέρα στον υπολογιστή. Είναι βέβαιο ότι θα πάθω αυγενικό και ότι κάποια στιγμή θα πάθω τενοντίτιδες. Καθαρίζω σπίτια και παράθυρα, ασκούμε, αλλά θα έχω πρόβλημα με τη μέση μου. Θέλω να πω, οτιδήποτε και να κάνει ο άνθρωπος, όποια επιλογή και να κάνει, όποια απόφαση και να πάρει, είναι ένα νόμισμα το οποίο έχει μια άλλη πλευρά. Ένα τίμημα των επιλογών, αλλά το να επιλέγουμε να είμαστε άμυροι ευθυνών, συνεπειών, είναι κάτι που βολεύει πολλές φορές, πολύ κόσμο. Το πληρώνουμε και αυτό. Το πληρώνουμε και αυτό. Γιατί όταν έρχεται η ώρα να ανταμυφθούμε,
να ανταμυφθούν αυτοί που τόλμησαν. Δεν θα ανταμυφθεί αυτός που δεν πήρε ποτέ ρίσκο και δεν έκανε ποτέ τίποτα. Γι' αυτό λέω, ό,τι και να κάνουμε, είτε θετικό είτε αρνητικό, το πληρώνουμε. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Ας πούμε, εγώ παίρνω τα ρίσκα, δεν φοβάμαι πολύ τη φωτιά και μπαίνω στη φωτιά. Μα λες να μην το έχω πληρώσει αυτό στη ζωή μου. Δεν μετανιώνεις όμως, δεν μασάς. Μα δεν ξέρω τι να κάνω άλλο. Δεν το λέω προς πάσα κατεύθυνση. Λέω, αν με πλησίαζε κάποιος και μου έλεγε, να σου πω βρε πουλάκι μου, σε παρακαλώ πολύ, δες και αυτή την πλευρά, δες και εκείνη την πλευρά. Ούτε ίσως να την έβλεπα, δηλαδή δεν είμαι αρνητική ποτέ, ούτε και κλειστή. Αλλά εγώ κάνω μετά από την έρευνά μου, μετά από τις αγωνίες που έχω σαν άνθρωπος, κάνω μια δουλειά, έτσι, κάνω ένα ντοκιμαντέρ, ας πούμε, το κάνω. Έχω κάποια πράγματα συγκεκριμένα στο μυαλό μου και με βάση αυτά προχωρώ. Εάν μου έρθουν καινούργια στοιχεία, θα ήμουν πάρα πολύ κακή ερευνήτρια να μην τα συνυπολογίσω. Εάν δεν έρθει τίποτα και μετά αρχίζουν τα βέλη, δεν έχει νόημα, γιατί εγώ δεν ξέρω άλλο δρόμο μετά. Κάπως έτσι προέκυψαν και τα ιχνή, το ντοκιμαντέρ, το βραβευμένο αυτό ντοκιμαντέρ, που θα ήθελα να μας πεις για τον κόσμο που ίσως να μην το έχει ακούσει. Για ποιο πράγμα μιλάει, πού μας πηγαίνει χρονικά, πότε ξεκίνησε σαν ιδέα και το τίμημά του, αν θέλεις, αυτής της επιλογής, αυτού του στόχου που έθεσες μέσα σου και αυτή τη φωτιά που είπες προηγουμένως, ότι ενώ τη βλέπω να καίει, εγώ είμαι εκεί και συνεχίζω. Πού ταξιδεύει, τι ήταν αυτό το οποίο σε κέντρισε περισσότερο για να ξεκινήσει και αν ποτέ είπες ότι μήπως δεν θα έπρεπε να το είχα ξεκινήσει. Αυτό που λέμε μετανιώνω. Ναι. Εντάξει, εγώ με αυτή τη λέξη δεν τα πάω καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή και 10 φορές να με ρωτήσουν τι θα ήθελες να κάνεις αν ξαναγεννηθείς. Λέω τίποτα διαφορετικό. Δεν μπορώ να απαντήσω σε τέτοια ερωτήματα. Έτσι. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Αλλά με τα ίχνη έχω παρελθόν. Γιατί το 1998 έκανα μια συνέντευξη με τον μοναδικό Τούρκο αξιωματικό του Ετσεβίτ που μίλησε από πλευράς Τουρκίας, εννοώ. Οπότε είχα εμπλακεί πάρα πολύ με το θέμα της Κύπρου, το Κυπριακό, εισβολή, αγνοούμενη τότε ακόμα, το 98 μιλάμε, το οποίο έγινε και βιβλίο, τηλεοπτικό θέμα και τα λοιπά, επισκέψεις του αξιωματικού και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ο οποίος ήταν και ένας διανοούμενος με 40 βιβλία, καθοδηγητής της νεολαίας, ήταν ένα όνομα στην Τουρκία. Οπότε έχω αυτό το παρελθόν. Μετά η ζωή με έφερε στην Κύπρο το 2010 στο Πανεπιστήμιο και μετά από λίγα χρόνια γνώρισα τη Μαρία Καρεφιλίδου, η οποία είναι αδερφή ενός αγνοούμενου που για 25 ολόκληρα χρόνια ερευνά την τύχη του αδερφού της και έχει βρει πολύ περισσότερα πράγματα από ότι η Διερευνητική Επιτροπή των Αγνοούμενων τα τελευταία 25 χρόνια. Ένας άνθρωπος με θέληση λοιπόν, ναι, μπορεί να βρει περισσότερα πράγματα, ναι, ναι, από ότι ολόκληρες επιτροπές και ολόκληρες ομάδες. Ναι, οι επιτροπές όμως είχαν τους λόγους τους προφανώς για να μην τα βρίσκουν, γιατί δεν μπορεί να τα βρίσκει η Μαρία και να μην τα βρίσκουν οι επιτροπές. Προφανώς υπήρχε κάποιος λόγος. Σκοπιμότητες. Ναι. Ναι. Λοιπόν, οπότε γνωρίζοντας τη Μαρία ήξερα ότι πρέπει να γίνει κάτι εδώ. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα του ντοκιμαντέρ. Φυσικά με την υποστήριξη ενός καλού φίλου που είναι κοσμήτωρα της νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, το Αχιλέα Εμιλιανίδη. Υποστήριξη με ποιον τρόπο? Ο Αχιλέας Εμιλιανίδης είχε κερδίσει μια υπόθεση με την Τουρκία και τη δασκάλα Ελένη Φωκά. Τόσο η Ελένη Φωκά, είναι η πρώτη φορά που τη λέω την ιστορία, τόσο πολλά μου πήρε σήμερα. Μ' αρέσει η Σοφία. Τόσο η Ελένη Φωκά όσο και ο Αχιλέας Εμιλιανίδης δεν ήθελαν να πάρουν αυτά τα χρήματα. Και όταν είπα στον Αχιλέα την ιδέα για το ντοκιμαντέρ, είπε εγώ έχω κάποια χρήματα και θα το στηρίξω. Και έτσι έγινε και πολύ πιο εύκολο το να γίνουν όλα αυτά που έγιναν με το ντοκιμαντέρ. Χρωστάμε πολλά και στην Ελένη Φωκά και στον Αχιλέα Εμιλιανίδη και σε όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια να αναδειχθεί ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου μετά από 45 χρόνια σιωπής. Η ανάδειξη ενός τέτοιου θέματος
με όλη αυτή τη βαρύτητά του και με τις διαφορετικές πτυχές, που νομίζω ότι πιο πολύ ανθρωπιστικό είναι το ζήτημα. Και ανθρωπιστικό, αλλά και του διεθνούς δικαίου. Πώς δεν μπορεί να προστατεύσει το διεθνές δίκαιο μια χώρα. Έτσι, πώς μπορεί να αποτρέψει τις παράνομες εισβολές μιας χώρας σε μια άλλη. Τις δολοφονίες. Το θέμα των αγνοωμένων που δεν είναι μόνο δικό μας, δεν είναι μόνο της Κύπρου. Είναι ευρύ το θέμα. Αυτά όταν τα σκεφτεί κανείς, καταλαβαίνει πόσο απροστάτευτος είναι στον πλανήτη. Η ανάδειξη ενός τέτοιου θέματος δεν τάραξε νερά, δεν ενόχλησε. Ναι, ενόχλησε. Δεν αισθάνθηκες κάποια στιγμή ότι, οπ, τι κάνω εδώ τώρα. Δεν, όλα καλά, αμέσως, η Σοφία και η ομάδα της και οι συνεργάτες της κάνουν την έρευνά τους και μια κοστοβόρα διαδικασία, όπως μας είπες προηγουμένως. Δεν ήρθε η στιγμή που είπες, τώρα τι κάνω, να τα βάλω όλα κάτω και να δω, προχωράω, σταματάω, συνεχίζω, όχι. Απειλούμε, νιώθω φόβο. Τέτοια διλήμματα δεν μπήκαν ποτέ στο μυαλό μου. Αν είχαν μπει στο μυαλό μου τέτοια διλήμματα, νομίζω ότι δεν θα έφτανα μέχρι εδώ που έφτασα, δεν θα έκανα τη διαδρομή που έκανα. Δεν μπαίνουν τέτοια διλήμματα στο μυαλό μου. Ευτυχώς ακόμα ζούμε ψήγματα δημοκρατίας και ελευθερίας στα δικά μας λιμέρια, στα δικά μας μέρη. Γιατί αυτά που κάνουμε εμείς τώρα σε κάποιες άλλες περιοχές του πλανήτη είναι και εντελώς απαγορευμένα. Υπό πολλές έννοιες νιώθω και προνομιούχα. Mm. Πρώτον, γιατί έζησα στην καλύτερη εποχή της Δύσης, δηλαδή τότε που η Δύση φοβόταν τη Σοβιετική Ένωση και έδινε παροχές στους πολίτες της, άρα έπεσα σε αυτή την περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πριν το 90 και έστω και μια δεκαετία μετά το 90, γιατί μετά αγρίεψαν τα πράγματα και είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Άρα είμαι πολύ τυχερή υπ' αυτή την έννοια. Είμαι πολύ τυχερή γιατί μπορώ να λέω αυτό που πιστεύω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και εγώ, να το κάνει. Και εγώ, εδώ που τα λέμε, λέω πράγματα, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αν προκαλούσα και πολύ περισσότερο την τύχη μου, μπορεί να είχα άλλες συνέπειες. Ξέρεις τα όρια σου? Μπα, όχι. Αψηφάς κινδύνους? Ναι, δεν έχω συνθήκες. Αίσθηση κινδύνου, ποτέ δεν είχα αίσθηση κινδύνου. Από μικρή δεν είχα αίσθηση κινδύνου, ποτέ. Αυτό βλέπεις είναι ένα πράγμα που δεν αλλάζει όση εμπειρία και να αποκτήσει ο άνθρωπος. Θέμα χαρακτήρα. Εγώ γι' αυτό λέω ότι δεν έχω ελεύθερη βούληση. Εγώ το ξέρω ότι δεν έχω. Δηλαδή όσο και αν προσπάθησα να το τιθασεύσω αυτό, να καταλαβαίνω τα όρια, τίποτα. Αίσθηση κινδύνου μηδέν. Στεκόμενοι λίγο παραπάνω στο κομμάτι του ντοκιμαντέρ. Η λύθη είναι λύση και η επιλογή του να δούμε το μέλλον σαν τάμπουλα ράζα, σαν άγραφο χαρτί. Και να γυρίσουμε σελίδα και να ξεχάσουμε ή αν δεν ξεχάσουμε να τα αφήσουμε για λίγο αυτά, να τα σκεπάσουμε. Δεν είναι πιο ανακουφιστικό ή πιο απλό και πιο εύκολο? Η ιστορία δεν έδειξε ποτέ κάτι τέτοιο. Και πολύ φοβάμαι ότι ούτε τώρα θα δείξει. Δεν είναι λύση η λύθη. Το κακό, κάτι γίνεται. Μετατρέπεται σε κάτι. Μετατρέπεται σε ενέργεια. Μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Γιατί δεν έχω άλλο τρόπο να το εξηγήσω. Δηλαδή και εμείς που είμαστε τρίτης γενιάς ποντιακός ελληνισμός, το ίδιο έγινε. Δεν μας φανάτισαν ούτε οι παππούδες μας, ούτε οι γονείς μας. Αλλά αυτό όμως βγαίνει πολύ πιο έντονο τώρα από ότι στη δεύτερη γενιά ή στην πρώτη. Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, και να αναφερθούμε και για την Παρασκευή αυτή στην Κρήτη, για την προβολή του ντοκιμαντέρ, μιλάς και μιλάτε με κόσμο, με απλό κόσμο, απευθύνεται σε όλους. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό το οποίο πιο πολύ καίει, πονάει, πληγώνει, ταλανίζει? Ποια είναι τα ερωτήματα τα πιο φλέγοντα που τίθενται μετά? Εξαρτάται από το κοινό. Όταν απευθύνεται σε συγγενείς αγνωμένων, έχω κάποιες αντιδράσεις του στυλ «δεν είσαι αρκετά σκληρή με την Τουρκία», «δεν χτυπάτε πολύ την Τουρκία», είναι εκεί το θέμα. Αν έχω, ας πούμε, στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης ήταν ένα εντελώς διαφορετικό κοινό.
με πολύ αποστασιοποιημένες και ουσιαστικές ερωτήσεις. Όχι ότι δεν είναι ουσιαστικές οι άλλες, αλλά είναι φανατισμένες. Φαίνεται δηλαδή ότι βγαίνουν μέσα πόνο. Από πολύ προσωπικό πόνο και βία όμως, γιατί ο πόνος που δεν λύνεται, η τάμπουλα ράζα που λέει και στο ντοκιμαντέρ ο εμπειρογνώμων του ΟΗΕ, ότι δεν μπορεί να λέμε τάμπουλα ράζα και να προχωράμε, ας πούμε. Πρέπει να ανοίγει το θέμα και να λύνεται για να απαλύνονται mm-hmm. οι πληγές. Ακριβώς αυτό μας λέει. Όταν λοιπόν όσο δεν γίνεται αυτό, διαιωνίζεται ο θυμός, γίνεται βία. Και αυτό το μεταφέρεις στα παιδιά και τα παιδιά στην τρίτη γενιά και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να είναι λύση αυτό. Αυτό δεν μπορεί να είναι λύση. Ή το άλλο το ξεχνάμε και προχωράμε. Μα δεν ξεχνιέται, δεν μπορεί να ξεχαστεί. Μια βία που έχει περάσει στο DNA των ανθρώπων δεν μπορεί να ξεχαστεί. Και θα εκφραστεί και με λάθος τρόπο. Μπορεί. Σίγουρα. Μα η βία τι, με τι τρόπο να εκφραστεί. Η βία με τι τρόπο μπορεί να εκφραστεί. Αν δεν γαλινέψει το συναίσθημα, αν δεν προκύψει το αντίθετο από τη βία, δηλαδή μια γλύκα, μια γαλήνη μέσα στον άνθρωπο, αν δεν γίνει αυτό, πώς θα εκτονωθεί η βία. Με τι τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οπότε διαιωνίζεται η βία και διαιωνίζεται το δηλητήριο. Ενώ θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εάν λειτουργούσε το διεθνές δίκαιο και λέγαμε ότι από εδώ και πέρα τα σύνορα είναι αυτά των χωρών και εάν γίνει κάποια παραβίαση θα την αποτρέψουμε, να μπορούσαμε να την αποτρέψουμε εννοώ, γιατί γι' αυτό έγινε ο ΙΕ, και ο καθένας ο κατεργάρης στον πάγκο του και δεν θα διαπραχτούν εγκλήματα πολέμου, τότε θα μπορούσαμε να μιλάμε αλλιώς. Αλλά όσο αυτό δεν γίνεται και η κάθε χώρα μπορεί αυθαίρετα να μπαίνει σε μια άλλη και να παίρνει ό,τι θέλει και σε 2 χρόνια να έχει ξεχαστεί το θέμα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μόνο βία μπορεί να προκαλεί και μόνο θυμό. Δηλαδή οι Ελληνοκύπροι, ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ελληνοκυπρίων, δεν θέλουν να πατήσουν το πόδι τους στα κατεχόμενα, το θεωρούν προδοσία. Να. Αυτούς πώς θα τους γλυκάνουμε, πώς θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Γι' αυτό λέει ο Ντεζάγιας, μια λύση στέρεη. Ό,τι μπορεί να είναι αυτή η λύση. Μια λύση στέρεη που θα μας επιτρέψει να ζούμε μαζί φιλικά και να το ξεχάσουμε. Αλλιώς πώς θα ξεχαστεί. Τι να ξεχαστεί, ξεχνιούνται αυτά. Ξέχασαν ποτέ οι Εβραίοι αυτό που τους συνέβη. Τι πληρώνει τώρα ο πλανήτης εξαιτίας αυτού. Ζώντας στην Κύπρο, ένιωσες τον εαυτό σου να αλλάζει. Ακούγοντας και περιβαλλόμενοι από ανθρώπους, ακούγοντας ιστορίες, αληθινές ιστορίες, και περιβαλλόμενοι από ανθρώπους διαφορετικούς, πήγα να πω. Είναι διαφορετική αλήθεια οι άνθρωποι. Όλοι μας έχουμε κάτι διαφορετικό, έχουμε βιώματα, έχουμε πράγματα που αφήσανε αυτοί που περάσανε κτλ. Εγώ ως Θεσσαλονικιά το νιώθω έντονο αυτό, γιατί η Θεσσαλονίκη πάντα ήταν το melting pot, το σημείο που συναντιόντουσαν οι λαοί και άφηναν κάτι ο ένας στον άλλον. Και η Κύπρος σαν έχει... χωνευτήρι, σαν... Ναι, ναι, το χωνευτήρι. Και η Κύπρος έχει τέτοια βιώματα, έχει από την αγγλική παρουσία στο νησί, έχει τρομερές επιρροές από την Ελλάδα, έχει μια ταυτότητα που είναι αρκετά μπλεγμένη και δεν τους αφήνουν και ήσυχους να αποφασίσουν τι θέλουν να είναι. Θέλουμε να, είναι, να είμαστε αυτό, εκεί τώρα αυτή τη στιγμή ακούς, είμαι Κύπριος, είμαι Έλληνας, είμαι και Έλληνας και Κύπριος, είναι περίπλοκο το πράγμα γιατί δεν τους αφήνουν σε ησυχία, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά ένιωσα ότι μετανάστευσα, ένιωσα απλά ότι άλλαξα σπίτι, τίποτα άλλο. Συνεχίζω με τους ίδιους ρυθμούς. Τις ίδιες συνήθειες. Τις ίδιες συνήθειες δεν μπορείς να τις έχεις, γιατί ζεις σε έναν άλλο τόπο. Όμως, και εκεί που είμαι, δεν σκέφτομαι ποτέ τίποτε κακό. Δηλαδή, πηγαίνω ορειβασία, που έχουμε μια ομάδα ορειβασίας από τους φοιτητές μου, και πηγαίνουμε συνέχεια στα βουνά, ανακαλύπτω συνέχεια ωραία πράγματα στην Κύπρο, προσπαθώ να ξεχάσω ότι μπορεί να μην έχω τη δυνατότητα να δω το 75ο θέατρο που θα είχα στην Αθήνα σιγά. Λες και προλαβαίνουμε να τα δούμε όλα.
Μπορεί να υπάρχει μια τέτοια στενότητα, αλλά στη τελική ανάλυση δεν υπάρχει. Γιατί έχει τόσα πράγματα η κάθε χώρα να δεις και να ζήσεις, που μακάρι να προλάβαινες για να παίρνεις και άλλες εικόνες. Δηλαδή, ναι. Εγώ από τη Νέα Υόρκη έφυγα που ζούσα έντονα την πολιτιστική τη ζωή, γιατί η δουλειά μου στη Φωνή της Αμερικής το απαιτούσε. Ήξερα δηλαδή, πήγαινα παντού. Και έφυγα από εκεί και πήγα στην Αθήνα. Δηλαδή, τι να λέω τώρα, αχ, μου λείπει το off-off-off Broadway. Γιατί ήμουν στην Αθήνα. Αυτά τα πολιτισμικά, πολιτιστικά, πολιτισμικά, πες το όπως θες, σοκ. Δεν σε έχουν επηρεάσει. Δεν υποβάλλεις προφανώς τον εαυτό σου αυτή τη δικασία σύγκρισης. Αποδέχεσαι, προσαρμόζεσαι. Ακριβώς. Μα τι άλλο έχει, δηλαδή, όταν αγαπάς τη ζωή, την αγαπάς επειδή είναι η ζωή. Όχι επειδή είναι η ζωή στη Νέα Υόρκη ή επειδή είναι η ζωή. Αν αγαπάς τη ζωή, αγαπάς τη ζωή και βλέπεις τα πράγματα που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή στον τόπο που βρίσκεσαι. Και αγαπάς και τους ανθρώπους. Και μιλώντας για τους ανθρώπους, δεν σου λείπει, είσαι ένα άοκνο, ανήσυχο πνεύμα. Δεν σου λείπει αυτό που κάθε δυναμική, ισχυρή γυναίκα θέλει να κουρνιάσει, να φωλιάσει σε μια αγκαλιά, σε ένα, στο σπιτάκι μας, όπως λέμε. Δεν είσαι σπιτόγατα. Τώρα τι να πω, η ζωή απέδειξε ότι δεν είμαι και τόσο σπιτόγατα. Αλλά... Αγριόγατα πάνω στα κεραμίδια που ανεβαίνεις στις σκεπές. Ναι, η ζωή απέδειξε ότι δεν ήμουν αυτό. Αλλά ότι μ' αρέσει σαν εικόνα, μ' αρέσει. Φυσικά μ' αρέσει σαν εικόνα και σαν σκέψη. Και... Γιατί είναι κάτι όμορφο, γιατί είναι κάτι φωτεινό. Είναι φωτεινό. Ναι. Αλλά μπορεί να είναι και ευσεβής πόθος. Λες. Λέω. Γιατί... Δεν είναι πάντα αυτό που δείχνει. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, φτιάχνουμε. Τα εξοραίζουμε, τα εξδενικεύουμε. Ναι, στο μυαλό μας, αλλά μπορεί να είναι ευσεβής πόθος, αλλά σίγουρα σαν εικόνα είναι μαλακτικό. Και προς το φως. Μαλακτικό και προς το φως. Ναι, δηλαδή πολύ όμορφο. Έχεις εισπράξει αγάπη. Πολύ. Πολύ. Και αντίστοιχα έχεις δώσει. Και συνεχίζεις να δίνεις. Mm-hmm. Και την αγάπη τη δίνουμε με πολλούς τρόπους. Και αν θέλεις, και όχι πάντοτε μόνο σε ανθρώπους, και σε καταστάσεις και σε έρευνες και... Ναι, σε... ναι. Αυτό εννοώ φυσικά. Δηλαδή έχουμε τέτοια σχέση με τους φοιτητές μου, κάνουμε έργα, έρευνες, πράγματα. Τους έχω φέρει και εδώ. Ένα καλοκαίρι ήρθανε 5 με υποτροφία και ζήσανε όλον τον όμιλο του TV. Ωραία εμπειρία. Και κάναν πράγματα πολλά. Πολύ ωραία εμπειρία, ναι. Όχι, γενικώς δεν μένω σε ένα πράγμα. Δηλαδή δεν είναι η τυπική σχέση του καθηγητή με τους φοιτητές. Δημιουργήσαμε μια κοινότητα και με αυτή την κοινότητα προχωράμε συνεχώς. Κάνουμε συνέχεια πράγματα. Πέρα από την ιδιότητα αυτή, σαν Σοφία, αγάπη, να νιώσεις αυτό που λέμε τον έρωτα, το φως. Τι. Το έχεις νιώσει, το νιώθεις, σου λείπει. Υπάρχει χώρος καταρχήν στη ζωή σου γι' αυτό. Πέρασαν κάποια διαστήματα που δεν υπήρχε αυτό, αλλά και αυτά πιστεύω ότι είναι φυσικά αίτια. Δεν ήταν η ιδιοσυγκρασία μου, ήταν κάποια φυσικά αίτια που με οδήγησαν λίγο έτσι σε στενόχωρες στιγμές ή σε όχι τόσο φωτεινές, αλλά επανήλθα. Δρυμητερή. Αυτή τη γυναίκα είναι πρώτη που καλά σας είπα εγώ στην αρχή. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα επιτέλους από κοντά. Θέλω να σου πω ότι θαυμάζω αυτό τον τρόπο, τον αποφασιστικό, αυτό το βλέμμα που άλλους τους φοβίζει. Εμένα όμως πολύ μ' αρέσει και με ιντριγκάρει. Και αυτή την συνέπεια και την αξιοπιστία σου. Και γενικά ό,τι συνθέτει τη Σοφία Ιορδανίδου. Και θα σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου μόνο υγεία και μόνο φως να έχεις στη ζωή σου και να φέρνεις και στη ζωή των άλλων φως. Και πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να μου πεις πότε δίνουμε ραντεβού εδώ στην Κρήτη, στα Χανιά μας πας. Ναι, τώρα πάω Ρέθυμνο και Χανιά. Στα Χανιά έχουμε μια προβολή την Παρασκευή το απόγευμα. Εσύ πες πού. Στο Νεώριο Μόρο. Αυτό. Στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Ναι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, όπου δεν ξέρω αν θα είναι προεκλογική μάχη αυτό, γιατί πέφτουμε και σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τα Χανιά. Και λέω, θα μείνει καθόλου χρόνος να πούμε τίποτα για το ντοκιμαντέρ, άραγε. Θα μείνει. Πάντα βρίσκεται χρόνος να ξέρεις για καλά πράγματα. Ελπίζω, αλλά νομίζω είναι καλή στιγμή για τα Χανιά αυτή.
Και μετά ερχόμαστε πάλι στο Ηράκλειο την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 του μήνα, 8 η ώρα το βράδυ, στο επιμελητήριο Ηρακλείου, που θα είμαστε εκεί σε μια εκδήλωση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, και στο πλαίσιο αυτό θα μιλήσω εγώ για ένα θέμα και θα προβληθεί και το ντοκιμαντέρ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ από καρδιάς. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χαρά μου. Και θα χαρώ πολύ να ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μας. Να είσαι καλά και Φωτεινή. Και Φωτεινή. Λοιπόν, με χαμόγελο και πάντοτε με φως, περνάμε σε μια μικρή σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε κοντά σας.